Τι είναι ο συναισθηματικός εκβιασμός. Ο όρος συναισθηματικός εκβιασμός αναφέρεται σε μία μορφή ψυχολογικής χειραγώγησης που συμβαίνει μέσα στα πλαίσια στενών προσωπικών σχέσεων. Μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα σε μία μητέρα και το παιδί της, η σχέση μεταξύ συζύγων, αδελφών, ακόμη και μεταξύ πολύ στενών φίλων. Σε αυτές τις σχέσεις, το ένα μέλος χρησιμοποιεί ψυχολογική πίεση προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, ενώ το άλλο μέλος υποχωρεί μπροστά στο φόβο των συνεπειών. Πώς λειτουργεί. Ο συναισθηματικός εκβιαστής προβάλλει τις απαιτήσει του και τις ανάγκες του πάνω από οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι θα πάρει αυτό που επιθυμεί, χρησιμοποιεί ψυχολογική πίεση, απειλώντα άμεσα ή έμμεσα, ότι αν δεν γίνει το δικό του θα υπάρξουν συνέπειες. Παραδείγματα συναισθηματικού εκβιασμού. Οι μάρτυρες. Σκεφτείτε μία μητέρα η οποία στερεοτυπικά όταν επιθυμεί κάτι επαναλαμβάνει στα παιδιά της ότι έκανε τα πάντα και εξόδεψε όλη της τη ζωή για να τα μεγαλώσει σωστά ή ένα σύζυγο ο οποίος πάντα προβάλλει το γεγονός ότι εργάζεται σκληρά για να μην λείψει τίποτα στην οικογένειά του. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ενοχή και την υποχρέωση σαν μοχλό για να επιτύχουν το σκοπό τους. Η τιμωρή. Οι τιμωροί χρησιμοποιούν απειλέ και κυρώσει για να πιέσουν τι καταστάσει. Μπορεί να απειλούν ότι θα του συμβούν επώδυνα πράγματα αν δεν του βοηθήσουμε, ότι θα είναι δυστυχεί, ότι θα κινδυνέψουν ή ακόμα ότι θα μα κάνουν να υποφέρουμε αν δεν ενδώσουμε στι πιέσει του. Οι δωροδοκούντε. Προκειμένου να αποσπάσουν αυτό που θέλουν από το θύμα του εκβιασμού του, δίνουν υποσχέσει και ανταλλάγματα. Αν κάνει αυτό που θέλω, θα συνεχίσω να σε φροντίζω. Πώ αισθάνονται τα θύματα του συναισθηματικού εκβιασμού. Οι συνέπειε του συνεχιζόμενου συναισθηματικού εκβιασμού είναι οδυνηρές για τον ψυχισμό των θυμάτων. Αισθάνονται ανασφαλεί, ασήμαντοι και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ κάθε φορά που κάνουν κάτι για τον εαυτό του νιώθουν εγωιστές. Τα κύρια συναισθήματα που εμπνέει ο συναισθηματικό εκβιασμό είναι φόβο, υποχρέωση και ενοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι το θύμα εμπλέκεται σε έναν ιστό από τον οποίο αισθάνεται αδύναμο ή ανίκανο να ξεφύγει. Οι συναισθηματικοί εκβιαστέ σα απειλούν ότι θα σα εγκαταλείψουν αν δεν κάνετε αυτό που σα ζητούν. Όταν του αρνηθείτε κάτι, σα κάνουν τη ζωή δύσκολη. Σα κατηγορούν ότι είστε εγωιστέ, άπλιστοι, ότι σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σα. Σα δίνουν υποσχέσει τις οποίε σπάνια τηρούν όταν τελικά πετύχουν αυτό που θέλουν. Αφήνουν να εννοηθεί ότι αν δεν του βοηθήσετε θα του συμβεί κάτι κακό. Επαναλαμβάνουν διαρκώ πόσο του απογοητεύετε, πόσο δεν το περίμεναν αυτό από εσά και πόσο του πληγώνει η συμπεριφορά σα. Σα υπενθυμίζουν συχνά πόσα έχουν κάνει για εσά και άρα πόσο υποχρεωμένοι είστε σας λένε καλά λόγια και σας φέρονται καλά όσο τους δίνετε ό,τι σας ζητήσουν, αλλά τα ανερούν όλα και γίνονται σκληροί και επιθετικοί στο πρώτο όχι που θα πείτε. Χρησιμοποιούν τα χρήματα σαν απειλή ή σαν εργαλείο για να σας χειριστούν. Πώς να το αντιμετωπίσετε. Οι σχέσεις που βασίζονται σε μηχανισμούς συναισθηματικού εκβιασμού είναι συνήθως βαθιά ριζωμένες και αντιστέκονται στεναρά στην αλλαγή. Αναγνωρίστε τη μορφή του εκβιασμού. Παρόλο που ο συναισθηματικό εκβιασμό, ειδικά όταν συμβαίνει χρόνια, μα δημιουργεί σύγχυση και θολώνει τη σκέψη μα, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα κίνητρα τη συμπεριφορά μα. Νιώθετε ενοχή, φόβο και υποχρέωση. Βάλτε όρια. Σπάστε το φαύλο κύκλο του εκβιασμού, βάζοντα όρια και κρατήστε τα. Αυτό θα δώσει το μήνυμα ότι έχετε τη δύναμη να πείτε όχι σε κάτι που θεωρείτε παράλογο. Φροντίστε τον εαυτό σα. Εξετάστε τι προσωπικέ σα ανάγκε και επιθυμίες χωρί να επηρεάζεστε από το φόβο τη απειλή. Τι θα κάνατε για τον εαυτό σα αν είχατε απόλυτη ελευθερία. Ξεκινήστε με μικρέ αλλαγέ. Κάνοντα μικρέ προσωπικέ επιλογέ σε καθημερινή βάση και υποστηρίζοντα τον εαυτό σα, θα σα βοηθήσει όχι μόνο να βάλετε όρια, αλλά και να θυμηθείτε σταδιακά πω είστε δυνατοί, αξιόλογοι και πως η αγάπη και η συντροφιά σας αξίζει, χωρίς να χρειάζεται να την εξαγοράζετε, υποχωρώντας πάντα σε αυτό που σας ζητούν. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεο μας. Γεια σας!